Γεια σας παιδιά, είμαι ο Eisenheim και σήμερα θα σας δείξω το build και το gel το οποίο χρησιμοποιώ στο PTR2.1 για το βάρβαρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το gear. Να πούμε πως αποτελείται από το set to earth. Όπως έχουμε πει, το set to earth μας δίνει δυνατότητα κάθε φορά που θα πεθαίνει ένα minion να μας κάνει cooldown το skill κατά 2 δευτερόλεπτα και κάθε φορά που θα κάνουμε leap να κάνει ένα earthquake. Είναι αυτό εδώ πέρα το skill το οποίο κάνει αυτό εδώ πέρα και μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε αυτό το earthquake το οποίο βλέπουμε κάτω. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα solidness τα οποία έχουν strength, vitality, all resistance και passive το οποίο μας αυξάνει τον damage που κάνει το earthquake 11%. Γάντια με μέτρια γάντια, strength, vitality, critical damage και critical chance. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχουμε ένα chest armor το οποίο είναι το Cinder Coat. Δίνει τα fire skills 16% περισσότερο damage, strength και αυξάνει τον damage στο earthquake 15%. Το earthquake το οποίο χρησιμοποιούμε είναι fire damage. Έχουμε βάλει rune να κάνει fire damage. Οπότε αυτό το 5000% που βλέπουμε σε συνδυασμό με ό,τι fire skills υπάρχει και με το earthquake damage πολλαπλασιάζεται με αποτέλεσμα να δίνει πολύ περισσότερο damage. Συνεχίζουμε με amulet με 5% fire skill damage, ένα πάρα πολύ καλό amulet με σχεδόν cap στο critical damage, cap στο critical chance και strength. Strong arm bracers τα οποία έχουν και εδώ fire skills, strength, vitality και critical chance 6. Τα strong arm braces έχουν ένα passive, ένα secondary, το οποίο λέει πως κάθε φορά που κάνουμε knockback κάνει 26% περισσότερο damage για αυτούς που κάνουμε knockback. Κάθε φορά δηλαδή που κάνουμε knockback, επειδή το leap έχει ένα ρούνο το οποίο τους τραβάμε κοντά, αυτό θεωρείται σαν knockback, οπότε αυτούς που τραβάμε κοντά τους κάνουμε περισσότερο damage. Λοιπόν, ζώνη η οποία είναι ζώνη για βάρβαρο καταρχήν, έχει πάρα πολύ toughness αυτή η ζώνη και λέει ότι κάθε φορά που κάνουμε war cry αυξάνει το move speed 40% για 10 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ο πιο σημαντικός λόγος ο οποίος δεν έχω κάποιο sprint μέσα στα skill. Δηλαδή κάθε φορά ενώ προχωράμε έτσι, κάθε φορά που κάνουμε war cry βλέπουμε πόσο πολύ αυξάνεται το move speed. Οπότε ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να γλιτώσουμε ένα skill από τις επιλογές και να το βάλουμε ένα άλλο skill το οποίο θα είναι πιο επιθετικό. Αυτή ίσως δουλεύει καλύτερα στα Greater Rift και όχι σε αυτά που κάνουμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με δαχτυλίδι, Ring of Royal Grandeur, το οποίο το έχουμε πει και παλαιότερα, ότι είναι ένα δαχτυλίδι το οποίο σου δίνει δυνατότητα να συμπληρώσει τα set, αλλά με ένα λιγότερο. Βλέπουμε ότι το set, το earthquake για να ολοκληρωθεί, θέλει 4 κομμάτια. Εμείς έχουμε τα 3 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με αυτό το δαχτυλίδι, να καλύπτει τα set. Αυτό γιατί το κάνω. Έχω το παντελόνι, απλά. Πάμε στο παντελόνι τώρα. Έχουμε τα Hexing Pants of Mr. Yan. Είναι ένα από τα σπάνια παντελόνια και αντικείμενα γενικά που υπάρχουν στο παιχνίδι. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αυξάνει το damage που κάνουμε 25% όταν κινούμαστε και να το μειώνει 20% όταν μένουμε ακίνητοι. Βλέπουμε εδώ πέρα πως όταν είμαστε ακίνητοι έχουμε 658.000 damage. Όταν κινούμαστε πάει 1 εκατομμύριο damage. Οπότε δείτε πως τώρα έχουμε 658, κάθε φορά που σκάμε leap, τη στιγμή που σκάμε έχουμε 1 εκατομμύριο damage. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για να χρησιμοποιήσουμε τα Hexing Punch. Συνεχίζουμε με το άλλο δαχτυλίδι, είναι ένα Unity. Έχω βάλει και στα δύο δαχτυλίδια cooldown, γιατί cooldown είναι πάρα πολύ σημαντικό, το cooldown reduction, γιατί βοηθάει στο να κάνουμε περισσότερο leap. Βλέπουμε εδώ, μην το βλέπετε έτσι, θα πω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, το γρήγορο cooldown. Το Unity επίσης έχει ένα πάρα πολύ καλό passive, γιατί λέει πως όσοι φοράνε αυτό το δαχτυλίδι τους κάνει μοιράζονται το damage. Δηλαδή φοράμε εμείς ένα δαχτυλίδι, φοράει και ο follower ένα δαχτυλίδι και ο follower σε συνδυασμό με αυτό
το αντικείμενο που έχει και λέει ότι δεν μπορεί να πεθάνει, μένει πάντα ζωντανός και τρώει πάντα το 50% damage όσο εμείς ζούμε. Άμα πεθάνουμε εμείς, πεθαίνει και ο follower. Οπότε, σκεφτείτε ότι αν τρώγαμε 10 εκατομμύρια damage, θα φάμε 5 εκατομμύρια. Πάει 50-50. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Sun Keeper. Ένα αντικείμενο One Hand Mace, το οποίο έχει damage against elite, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ. Τρύπα και πολύ, πάρα πολύ καλό DPS. Και το δεύτερο One Hand που έχουμε είναι ένα Axe, το Axe of Sanguis, το οποίο μπαφάρει τα skills που έχουν fire 18%. Βλέπετε ότι ο βάρβαρος που χρησιμοποιώ είναι fire damage. Και τέλος πάμε στο πιο σημαντικό αντικείμενο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί αυτό το build. Είναι, από τότε που έχω πάρει το ροζ, είναι το μοναδικό τρόπο που έχω είναι αυτές οι μπότες. Δεν μου έχουν ξαναπέσει ποτέ και παιδεύτηκα πάρα πολύ για να τις πάρω. Λοιπόν, αυτές οι μπότες λένε πως έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τρεις φορές leap. Δηλαδή, κάνουμε μία, κάνουμε δύο, κάνουμε τρεις και ξεκινάει το cooldown. Αυτή εδώ πέρα η φωτιά που υπάρχει κάτω στακάρεται. Όταν η μία είναι πάνω στην άλλη, το damage αυξάνεται. Έχουμε και το earthquake, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε 4 τέτοιες φωτιές. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν η μία κάνει 5, η από πάνω θα κάνει 10 και θα ανεβαίνει μέχρι να φτάσει δηλαδή στην τέταρτη φωτιά που να έχει το μεγαλύτερο damage. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι τα items που χρησιμοποιούμε. Πάμε λίγο να δούμε τα skills. Call of the Ancients. Είναι αυτή εδώ πέρα η τύπη, οι οποίοι είναι μαζί σου για 30 δευτερόλεπτα και κάνουν 360% damage σαν fire. Οι συγκεκριμένοι κόβουν πάρα πολύ και βοηθάνε αρκετά, μπορώ να πω. Leap, Call of Arad, το είπαμε, κάνουμε leap, τους φέρνουμε κοντά και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και earthquake όπως έχουμε δείξει εδώ πέρα. Wrath of the Berserker Insanity, κυρίως βοηθάει για elite και για τον boss στο τέλος. Πολύ χρήσιμο skill. Battle Rage, Marauders Rage αυξάνει το DPS 15%. Συγγνώμη. Αυξάνει το DPS 15% και το Critical Chance 3 για 120 δευτερόλεπτα. Warcry με Immunity μας αυξάνει τα Resistance. Είναι καθαρά toughness αυτός ο ρούνος. Βλέπουμε ότι τώρα έχουμε toughness 7 εκατομμύρια και με το Warcry πάει 9%. Μας αυξάνει όλα τα Resistance. Βλέπετε ότι τα Resistance τα οποία έχουν πάρα πολύ χαμηλά και βοηθάει πάρα πολύ το Warcry και μας αυξάνει το Armor παράλληλα. Συνεχίζουμε. Earthquake Molten Fury. Το skill αυτό στο PTR και προφανώς στο live που θα γίνει σε όταν θα γίνει τέλος πάντων, έχει πάρει ένα buff. Το damage που έκανε ήταν 4.600, τώρα έχει πάει 5%, έχει μπαφαριστεί και είπαμε ποιος είναι ο λόγος που το χρησιμοποιούμε. Στα passive, Ruthless, που λέει πως κάνουμε 40% περισσότερο damage στα minions που έχουν 30% health, κάτω από 30% health. Brawler μας αυξάνει το DPS όταν έχουμε minions γύρω από εμάς, τέλος πάντων, μας το αυξάνει 20%. Rampage, κάθε φορά που πεθαίνει ένα minion αυξάνει το strength μας 1%, αλλά αυτός θα κάνει στα 25%. Και Boon of Bulkathos μας κάνει reduce τα cooldown που έχουμε, δηλαδή τα χρησιμοποιούμε και το Earthquake και το Call of the Ancients και το Wrath of the Berserker, μας κάνει cooldown σε αυτά. Το cooldown το οποίο έχει τώρα ο χαρακτήρας μας είναι 32%, είναι σχετικά λίγο. Cooldown μπορούμε να πάρουμε από ένα ακόμα weapon, μπορούμε να πάρουμε και από το γάνι εδώ πέρα. Τώρα τι γίνεται, να πούμε πως στο offhand μπορούμε να γυρίσουμε το damage. Δηλαδή μπορούμε να, αν μας βγάλει cooldown και τρύπα, μπορούμε ή δεν μας βγάλει τέλος πάντων ένα από τα δύο cooldown ή την τρύπα, μπορούμε να γυρίσουμε ένα από αυτά τα δύο, έτσι ώστε να έχουμε και τρύπα και cooldown και strength και να κρατήσουμε μόνο το 18% damage στο fire. Δεν παίζει ρόλο το τι DPS έχει, να το πω πιο αναλυτικά. Μην κοιτάτε το 1998,7, το damage και αν ήταν 400, δηλαδή αυτό το 1060-1305 και να μην υπήρχε, το 18% damage που θα έκανε θα ήταν το ίδιο. Δηλαδή δεν επηρεάζει καθόλου. Απλά εμείς δεν έχουμε κάτι καλύτερο, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε τόσο. Λοιπόν, θα πάρω και τη ζώνη,
Αν τη βρω. Ωραία. Θα πάρω για τη ζώνη τη Harrington. Η Harrington αυτή μπορεί να γίνεται switch όταν είμαστε μέσα σε dungeon. Γιατί επειδή μέσα στα dungeon υπάρχει μεγάλος αριθμός από chest, corpse και weapon rack, αυξάνει το DPS μας 120% όταν τα κουμπάμε. Οπότε πάμε λίγο να κάνουμε ένα riff στο Torment 6. Να πούμε πως εδώ πέρα πλέον αυτά είναι τα riff τα οποία είναι τα greater rift, τα νέα rift που έχουν μπει, και εδώ θα βάλουμε το κλασικό key που έχουμε τώρα. Επίσης, αυτά εδώ πέρα το ρίχνει το boss στο τέλος του rift, έχει chance να το ρίξει, δεν το ρίχνει πάντα. Οπότε χρειάζεται ένα από αυτά, πατάμε accept, μας ανοίγει και τώρα είμαστε μέσα στο, μπαίνουμε μέσα στο rift. Ξεκινάμε με dungeon, οπότε κάνουμε το switch εδώ πέρα. Θα το κάνουμε όλο. Βλέπουμε ότι τώρα πόσο θα αυξηθεί το DPS μας. Πάει 2,5 εκατομμύρια με full buff. Όπα. Μας κάνουν πάρα πολύ damage και δεν ξέρω γιατί. Θα τους κάνουμε κι εμείς λοιπόν. Δίνει αβέρτα achievements, γιατί στο PTR δεν μετράει τίποτα από achievement που έχουμε πάρει ήδη σε αυτό που είναι live τώρα. Απλά το δείχνω από την αρχή για να δούμε πώς είναι το solo στο Tough 6 και ελπίζουμε πως το boss θα μας πετάξει το key για να δείξουμε και τα rift. Για κάποιον λόγο τρώω πάρα πολύ damage. Πολύ damage όμως. Φωνάζουμε εδώ τα κομμάτια. Νομίζω ότι ένας λόγος που τρώω πολύ damage είναι ότι έχω βγάλει ένα αμυντικό skill που είχα και έχω βάλει ένα επιθετικό skill passive. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός. Ο πιο σημαντικός λόγος αυτός. Βλέπουμε πόσο πολύ damage κάνει το Molten Fire από κάτω. Γενικά το Leap. Απλά το σκάς, φεύγεις και αυτό με τη σειρά του τρώει ό,τι υπάρχει κάτω.
εξατμίζονται. Βέβαια αυτό θα ήταν καλύτερο αν το παίρναμε όταν τελείωνε το Rift, γιατί θα, βασικά όταν είναι να βγει το boss, για να το τελειώσουμε γρήγορα. Τώρα βλέπουμε πόσο εύκολα φεύγουν τα... Είναι full buff τώρα. 3 εκατομμύρια DPS. Λιτάκια. Πώς θα φύγουν τα λίλη τώρα. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Να πω επίσης πως κάνοντας και leap παίρνουμε fury, κάθε μήνυμα που χτυπάμε παίρνουμε 15 fury, οπότε υπάρχουν φορές που δεν ξεμένουμε από fury. Δηλαδή άμα θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει κάποιο skill το οποίο θέλει fury για να ξοδευτεί, άμα κάνουμε leap δεν ξεμένεις, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε, φύγε, έχουμε πάντα full fury. Είναι πολύ, πολύ επιθετικός βάρβαρος τώρα έτσι όπως τον έχω. Δεν έχω κανένα αμυντικό skill, passive. Αυτοί τώρα θα φύγουν ωραία. Κάτσε, γιατί την άλλη φορά που το είπα έφυγα και εγώ μαζί τους. Έλα εδώ, πού τα πας. Αυτά κάνουν πάρα πολύ damage. Αυτά τα φίδια. Να πω ότι άμα δεν έχουμε Unity, δεν θα βγαίνει έτσι. Το damage το οποίο υπάρχει στο Tough 6 είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και χωρίς Unity, λίγοι χαρακτήρες μπορούν να το βγάλουν. Τώρα όμως δεν θέλω να βγάλω τους Ancients, γιατί φτάνουμε στο boss. Και... να τον κρατήσω για εκεί. Α, ίσα ίσα. Βγήκε. Τα miss click. Πώς είναι. Ποιος είναι. Εντάξει. Θα κάνουν τη δουλειά τους. Είναι αυτός με τις πέτρες νομίζω. Αν είναι αυτός ή είναι ο εύκολος, όχι, δεν ξέρω. Όχι, είναι εύκολος. Δεν είναι εύκολος, είναι αυτός με τις πέτρες. Είναι με τις πέτρες.
Και αυτό εδώ το σκοτώνουμε, κάνει in rage, δηλαδή όσο το αφήνουμε τόσο περισσότερο damage κάνει. Όμως πρέπει να φύγουμε, να αφήσουμε τα κομμάτια εδώ πέρα να πολεμήσουν. Και μας κάνει και stun. Άντε, πολεμάτε. Όταν στα κάρουν οι φωτιές. Δεν μας έδωσε το Rift. Εδώ τέλος πάντων, παιδιά, θα μας πετάξει ένα Rift, γράφει ένα Greater Rift, ότι λάβαμε ένα Greater Rift, και είναι αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο, απλά γράφει νούμερο 1. Μετά αυτό το αντικείμενο από εδώ μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα και να ανοίξουμε ένα Great Rift από το level 1. Σε επόμενο βίντεο θα το δείξουμε, θα το ξαναπαίξουμε, απλά σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο θέλησα να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο φαρμάρονται τα Great Rift και ένα Build Gear που χρησιμοποιώ για βάρβαρο, μια πρόταση. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like, share και subscribe στο κανάλι μας, όπως και να μας ακολουθήσετε στα links που φαίνονται στην περιγραφή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.